The story so far. Η ιστορία μας μέχρι τώρα. Όλα τα σώματα έλκουν ως έναν βαθμό όλα τα άλλα σώματα. Η Γη, που είναι πολύ μεγάλο σώμα, αναπτύσσει πολύ μεγάλη ελκτική δύναμη που λέγεται δύναμη βαρύτητας. Η δύναμη αυτή έλκει όλα τα σώματα προς τη Γη με μια επιτάχυνση περίπου 10 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η δύναμη της βαρύτητας που επιδρά σε εμάς 100 γραμμαρίων είναι 1 νιούτον. Και τώρα... η διαφορά βάρους και μάζας. Προκειμένου να απαντήσετε σε κάποιον τι είναι ένα νιούτον, μπορείτε να του δώσετε ένα μήλο ή δύο μπαλάκια του γκολφ ή μια μικρή μπαταρία φακού. Γιατί καθένα από αυτά τα σώματα έχει μάζα περίπου 100 γραμμάρια. Όταν η Γη έλκει με επιτάχυνση 10 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο, λέμε ότι η δύναμη της βαρύτητας που ενεργεί πάνω τους είναι ένα νιούτον. Ή ότι το μήλο, οι δύο μπάλες του γκολφ και η μπαταρία έλκονται το καθένα προς τη Γη με δύναμη 1 νιούτον. Πόσα νιούτον είναι η δύναμη που έλκει έναν άνθρωπο προς τη Γη? Ο απλούστερος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε μία δύναμη είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα δυναμόμετρο με κλίμακα νιούτον. Αν κρεμάσουμε το δυναμόμετρο, βλέπουμε ότι η Γη το έλκει με δύναμη 1 νιούτον. Και αν κρεμάσουμε έναν άνθρωπο, βλέπουμε ότι η Γη τον έλκει με δύναμη... Α, για να δούμε. Γύρω στα 600 νιούτον. Έτσι ξέρουμε τώρα πόσο ζυγίζει αυτός ο άνθρωπος. Το πόσο ζυγίζουμε σημαίνει απλώς πως η δύναμη βαρύτητας μας έλκει προς τη Γη. Αυτό είναι το βάρος. Η δύναμη της βαρύτητας. Έχετε προσέξει πόσο ξετρελαίνονται οι επιστήμονες με τις λατινικές λέξεις? Η λέξη βαρύτητα σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες προέρχεται από τη λατινική λέξη gravitis, που σημαίνει βάρος και βαρύτητα. Νομίζετε πως το βάρος σας μετριέται σε χιλιόγραμμα, έτσι δεν είναι? Αυτό συμβαίνει στην καθημερινή ζωή, αλλά όχι στη φυσική, όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά. Στη φυσική τα χιλιόγραμμα μετράνε τη μάζα μας με τη βοήθεια ενός ζυγού, ενώ το βάρος μας μετριέται πάντοτε σε νιούτον με τη βοήθεια ενός δυναμόμετρου. Θα παρατηρήσατε ως τώρα ότι μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των νιούτων αν πολλαπλασιάσουμε τα χιλιόγραμμα με το 10. Τα 100 γραμμάρια ή το 1 δέκατο ενός χιλιόγραμμου είναι περίπου το ίδιο με ένα νιούτον. Και τα 60 χιλιόγραμμα είναι περίπου το ίδιο με 600 νιούτον. Αλλά αν ένα χιλιόγραμμο ισοδυναμεί με 10 νιούτον, γιατί πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε μια μάζα 60 χιλιογράμμων και ένα βάρος 600 νιούτον, αν και τα δύο καταλήγουν πραγματικά στο ίδιο πράγμα? Για να βρούμε την απάντηση, ας μεταφερθούμε στη Σελήνη. Δεν φαίνεται να ζυγίζετε και τόσο πολύ εδώ, έτσι δεν είναι? Για να δούμε πόσα νιούτον σας έλκουν προς τη Σελήνη. Μόνο 100. Πώς γίνεται αυτό? Η Σελήνη είναι πολύ μικρότερη από τη Γη και συνεπώς έχει πολύ μικρότερη μάζα. Έτσι έχει και πολύ μικρότερη δύναμη βαρύτητας. Μόνο το 1/6 της βαρύτητας της Γης. Γι' αυτό το βάρος σας στη Σελήνη είναι μόνο το 1/6 του βάρους σας στη Γη. Τι γίνεται όμως με τη μάζα σας? Στη Γη ήταν 60 χιλιόγραμμα. Πόσοι θα είναι στο φεγγάρι? Πάλι 60 χιλιόγραμμα. Ακριβώς όσοι ήταν και στη Γη. Δεν μικραίνετε πηγαίνοντας στη Σελήνη? Εσείς δεν αλλάζετε. Το μόνο που αλλάζει είναι η δύναμη της βαρύτητας και συνεπώς το βάρος σας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη μάζα και το βάρος. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε, η μάζα σας παραμένει ίδια. Μόνο το βάρος σας αλλάζει. Έτσι, αν δεν είσαστε τόσο λεπτός όσο θέλετε, μην τρώτε τόσο πολύ, πηγαίνετε σε ένα διαιτολόγο γιατί έχετε πρόβλημα μάζας. Αν όμως θέλετε να χάσετε βάρος, πηγαίνετε στο φεγγάρι. Thank you.